Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά στο militaire.gr τον επίτιμο αρχηγό στρατηγό Κωνσταντίνο Γκίνη. Κύριε Αρχηγέ, σα ευχαριστούμε για την αποδοχή τη πρόσκληση. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα δικό σα σχόλιο για το πώ βλέπετε την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά μετά από την επίσκεψη του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα και όσα έγιναν εκεί. Κύριε Καρδινόπουλε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ε, καλησπέρα και στους ε, θεατές οι οποίοι μας ε, παρακολουθούν. Ε, η κατάσταση σχετικά με τη ε, σχέση της Ελλάδος και της Τουρκίας ε, δεν μπορούμε να τις βλέπουμε απλώς από ένα στιγμιότυπο δηλαδή από την ε, επίσκεψη την, ε, του κυρίου Υπουργού Εξωτερικών ε, στην Άγκυρα και την όπως εξελίχθηκε η αντιπαράθεση με τον ε, Κύριο Τσαβούσογλου. Την ε, τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να τις δούμε ε, μακροχρόνια και σε βάθος από το παρελθόν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τις ε, αντιμετωπίσουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Εγώ το εχω πει επανειλημμένος ότι η Ελλάδα με την Τουρκία δεν βρίσκονται σε ειρηνική κατάσταση. Βρίσκονται σε μια παρατεταμένη, κατάσταση, σε μια, ε, παρατεταμένη σύγκρουση χαμηλής εντάσεως η οποία έχει αρχίσει από τις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε το Κυπριακό, τα γεγονότα του 64, 74 και όλα όσα έχουν εξελιχθεί ε, αυτή την περίοδο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τη συγκρούσεω ε, υπάρχει, ε, εξελίχθηκαν και τα γεγονότα του 2020 στον Εύρο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και είχαμε και τη συνάντηση του κ. Δένδια, του Υπουργού Εξωτερικών, πριν από μερικέ μέρε στην Τουρκία. Την πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, από το 2015 αν δεν κάνω λάθο, όπου ο Υπουργό Εξωτερικών έθεσε ε, εκ νέου τι γνωστέ ελληνικέ θέσει εγώ το διαβάζω δεν θα μπω ούτε σε ψυχολογικές ε, αναλύσεις ούτε γιατί αν προκλήθηκε πώς αντέδρασε και τα λοιπά. Αυτές είναι οι πάγιες ελληνικές θέσεις τις έθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών και κατά την άποψή μου ορθά τις έθεσε, έθεσε ε, διότι είχε παρέλθει αρκετός χρόνος από την τελευταία συνάντηση είχε προηγηθεί η ένταση του 2020 ως εκ τούτου ήταν καλό να ξανατεθούν ε, να ξαναδεί το πεδίο μεταξύ των δύο ε, χωρών. Ε, από εδώ και πέρα αυτό είναι ε, ένα στιγμιότυπο. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γενικώ η Τουρκία αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα. Ε, οικονομικά πιέσει από διάφορου παράγοντε. Ε, βλέπουμε την επανάκαμψη των Πολιτειών στην περιοχή και θα δούμε πού και αυτή πώς θα εξελιχθεί, ε, τη Ρωσία στην περιοχή της Ουκρανίας ε, και γενικότερα παράγοντες οι οποίοι αρχίζουν να επηρεάζουν και να ανατρέπουν τις ε, φιλοδοξίες και τις επιδιώξει της Τουρκίας ε, για να γίνει περιφερειακή δύναμη και ε, τίθενται πλέον ε, ένα αμφιβόλο και υποσυζήτηση όλα αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί και είχαμε δει, δηλαδή την επέμβαση στη Συρία, την επέμβαση στη Λιβύη, στον κόλπο και όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άρα λοιπόν έχουμε μια αλλαγή του διεθνούς περιβάλλοντος όπου και η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό. Δεύτερον η Τουρκία δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Οτιδήποτε να κάνει θα είναι ένας τακτικισμός. Γιατί έναντι της Ελλάδος η στρατηγική της Τουρκίας και οι στόχοι της δεν έχουν αλλάξει ίσα ίσα που συνεχώς αυξάνουν. Αν δούμε σε αυτή την μακροχρόνια περίοδο την οποία περιέγραψα εγώ ως κατάσταση εντάσεως, ε, κατάσταση συγκρούσεως, ε, τι συμβαίνει, κάθε φορά αυξάνουν οι απαιτήσει της Τουρκίας. Ξεκινήσαμε με την, ε, το 1974 με την υφαλοκρηπίδα και σήμερα έχουμε φτάσει στις γκρίζε ζώνες ε, και την ε, γαλάζια πατρίδα. Ω εκ τούτου τα δύσκολα για τη χώρα μας είναι μπροστά και θα πρέπει να ε, διαμορφώσει την ανάλογη στρατηγική, τις ανάλογες συμμαχίες, τις ανάλογες δυνατότητες, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Όποιος θεωρεί ότι με κάποιες στιγμιές επαφές, με κάποιες παρεμβάσεις τρίτων, είτε αυτό λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα αντιμετωπιστούν τα λινοτουρκικά προβλήματα, νομίζω ότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση ε, Κύριε Γιέ με όσα προηγήθηκαν μέσα στο 2020 πιστεύετε ότι ήταν σωστή η επιλογή των διερευνητικών παρουσιάστηκε περίπου μονόδρομος ε, ασκήθηκαν όπως φαίνεται πιέσεις και από τους συμμάχους μας για να πάμε σε αυτή τη λύση των διερευνητικών πιστεύετε ότι ε, κάναμε σωστά που τις αποδεχτήκαμε ότι, ότι θα, θα μπορεί να βγει κάτι χρήσιμο από αυτές Κύριε Καρβουνόπουλε, θα σας πω το εξής. Ε, πριν από λίγες μέρες αναδείχθηκε μέσω του τύπου ε, μεταξύ δύο πρωθυπουργών του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Καραμαλή μια αντιπαράθεση σχετικά με το χειρισμό των ελληνοτουρκικών θέματων. Δεν θα σταθώ σε αυτή καθε αυτή την αντιπαράθεση, αλλά στην Ελλάδα έχουν διαμορφωθεί δύο σχολές σκέψεως. Μία σχολή σκέψεως η οποία θα την ονομάσω απορριπτική, η οποία ε, λέει δεν συζητάμε με την Τουρκία τίποτα, έχουμε δίκιο και ως εκ τούτου δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα ε, και μια άλλη η οποία λέει η Τουρκία θέτει ζητήματα, πρέπει να είμαστε εμπεπλεγμένοι, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την Τουρκία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Αυτές οι, σχολές, οι δύο σχολές έχουν και επιμέρους υποκατηγορίες. Δηλαδή με την έννοια ε, ότι η σχολή, η τη ε, η αρνητική είναι της πλήρους αρνήσεως, δεν μιλάω καθόλου ή συζητάω λίγο, αλλά τέλος πάντων δεν καταλήγω, δεν έχω αποφασιστική εμπλοκή ούτε προχωράω προς ε, κάτι το ουσιαστικό περιμένοντας τον κατάλληλο χρόνο ευκαιρίες, το παράθυρο ευκαιρία ας το πούμε για να αντιμετωπιστούν ε, τα θέματα. Απ' την άλλη πλευρά... Υπάρχουν και εκεί δύο ε, σχολέ. Υπάρχει μια σχολή η οποία λέει Είμαστε υπεπλεγμένοι και κινούμαστε αναλόγω των, ε, των εξελίξεων και αναλόγω των, των συμφερόντων μα. Και υπάρχει και άλλη σχολή, υποσχολή, η οποία λέει ας δώσουμε ρε αδερφέ και κάτι για να ξεπερδεύουμε. Άρα λοιπόν αυτά περίπου πολύ απλοϊκά παρουσιάζουν το, το φάσμα των. Ε, τι, το, τις πώς, θα αντιμετωπιστεί η Τουρκία. Εγώ στέκομαι στα δεδομένα. Η Τουρκία την κάνει, θέτει μία σειρά από ζητήματα, τα οποία είτε είναι πραγματικά, είτε είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είτε κατά δική της ερμηνεία. Ό,τι και να το όπως και να τα αντιμετωπίσει, όπως και να τα χαρακτηρίζει αυτά, είναι υπαρκτά. Γιατί αυτά τα υπαρκτά ζητήματα έρχεται και με ενέργειες τις οποίες κάνει Στρατιωτικέ, με ερευνητικά σκάφη. Ε, έρχεται λοιπόν και υποστηρίζει εντό εισαγωγικών τι δικέ τη αυτέ θέσει. Άρα, εκ των πραγμάτων, είσαι υποχρεωμένο να. Και αν πει ότι δεν συζητάω τίποτα, εκ των πραγμάτων, όταν σου δημιουργεί πρόβλημα, θα αναγκαστεί να εμπλακεί. Και αυτό δεν μπορεί να μείνει μόνο στο στρατιωτικό πεδίο ή τέλο πάντων στο όποιο πεδίο άλλο θα επιλέξει, αλλά μοιραία θα πάει και στο επίπεδο. το διπλωματικό. Ερχόμαστε τώρα σε αυτές, καθε, αυτές τις ε, διερευνητικές ε, επαφές. Ε, εντάξει αυτές είναι ένα ιδιότυπο καθεστώς θα το έλεγα συνομιλιών που κατ' εμέ έχουν πάρει την ε, ε, μορφή των διαπραγματεύσεων. Ε, δεν μπορεί τώρα όταν έχει κάνει 62, πώς έχουμε κάνει 62 γύρους διαπραγματεύσεων 62 γύρου διερευνητικών συνομιλιών, να λέμε ακόμα ότι είμαστε διερευνητικέ. Διερευνητικέ μπορεί να πει ότι είναι άντε οι πέντε πρώτε δέκα επαφέ, να δούμε τι θα γίνει. Όλο τον υπόλοιπο καιρό έχει συζητήσει κάποια ζητήματα. Βέβαια, αυτή γίνεται έμεσα η επαφή, δεν υπάρχει πολιτική επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και φυσικά ισχύει ο κανόνα ότι οι συζητήσει αυτέ δεν αποτελούν και βάση και αποδοχή το, της, Τη βάσεω σε πολιτικό επίπεδο για τελική διευθέτηση των οποιοδήποτε ε, θεμάτων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, οι διερευνητικέ επαφέ αυτέ οι οποίε έγιναν, ε, προφανώ μετά από αυτή την ένταση η οποία υπήρχε, μη, 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 δεν πίστευε δεν κανένα ότι θα αποφέρουν κάτι ουσιαστικό. Διότι αν κάποιο έλεγε ότι ε, θα είχαμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα ήταν υπεραισιόδοξο και θα βρισκόταν. Ε, πώς να το πω, θα πω εθεροβάμων, αν πίστευε ότι, ότι θα φέρουν αυτές αποτέλεσματα. Ως εκ τούτου, εγώ τις βλέπω ότι ήταν κάποιες διερευνητικές επαφές, οι οποίες ήταν δύο καινούργιες συναντήσεις, οι οποίες ε, επανέφεραν τις επαφές, ε, την επαφή μεταξύ των δύο πλευρών, ε, έγιναν κάποιες ανταλλαγές ε, απόψεων, δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο και σε ποια έκταση, και απλώς αυτές προετοιμάζουν το έδαφος εάν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες στο μέλλον να υπάρξει κάτι ουσιαστικότερο. Δηλαδή θα το χαρακτήριζα ούτε κερδίσαμε ούτε και χάσαμε κάτι από αυτές τις επαφές. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι με τις επαφές με την Τουρκία. Εδώ θα σας μεταφέρω και την προσωπική μου εμπειρία και τους... Ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η, Του, η Τουρκία. Ε, εγώ θα μιλήσω για το χώρο των δικών μου που γνωρίζω. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να μιλάμε με την Τουρκία για κανένα λόγο. Δεν έχουμε τίποτα ε, να συζητήσουμε, δεν έχουμε τίποτα ε, να έρθουμε σε επαφή καθώς αυτά που ζητάει είναι παράνομα, όπως το είπα και προηγουμένως. Η πράξη όμως ποια είναι ότι εκ των πραγμάτων υπάρχουν ζητήματα όταν βρίσκεσαι μέσα στο ΝΑΤΟ, βρίσκεσαι μέσα σε διάφορους οργανισμούς, που εκεί όταν ο άλλος θα θέσει θέματα, θα κληθείς και εσύ να πάρεις θέση. Όταν τα θέτει σε ένα δημόσιο φόρουμ, δεν μπορείς εσύ να λες εγώ δεν συζητάω. Άρα εκ των πραγμάτων οδηγήσε στην συζήτηση. Και θα πω κάτι, ο Τούρκος δεν είναι ε, πηγμάχος, 500 κιλών ούτε 5 μέτρα Είναι και αυτός ένας ο οποίος έχει μια ε, ατζέντα την οποία την ξέρουμε λίγο πολύ, ξέρουμε την επιχειρηματολογία του όπως ξέρουμε και εμείς τη δικιά μας επιχειρηματολογία και την οποία πιστεύω και έχω και την εμπειρία από τα διεθνή φορά μπορούμε να την προβάλλουμε και να πείσουμε. Και θα μου επιτρέψει να πω και κάτι ότι ουδέποτε όποτε η Ελλάδα πήγε οργανωμένα με στόχο, με πρόγραμμα και ε, μέσα στα πλαίσια των προβλέψεων των διεθνών συμβάσεων του διεθνούς οργανισμού του διεθνούς δικαίου κτλ. Ε, βρήκε ε, ότα τα οποία ε, δεν ήταν ευήκοα. Δεν λέω ότι ευθυγραμμίστηκαν με τις απόψεις μας. Όχι. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν ευθέω να πούν ότι είναι αρνητικοί. Άρα λοιπόν σε ένα πλαίσιο διαλόγου αυτό είναι κάτι θετικό το οποίο προσμετράται. Ε, ως εκ τούτου λοιπόν δεν βλέπω κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε με την Τουρκία σε οποιοδήποτε ζήτημα. Όπως επίσης έχουμε συζητήσει στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνη. Ξέρετε είναι ένα άλλο πεδίο... Το οποίο τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο ένα περίπου 1,5 χρόνο, έχει επανέλθει. Βέβαια, είναι, είναι μια παλιά ιστορία, η οποία ξεκίνησε από την κρίση του 87, ε, και υπήρξαν τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, θέλω να πω το τώρα λοιπόν πάνω σε αυτό. Ε, Διεθνώ, γενικώ, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προκειμένου ε, να βελτιωθεί η κατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ δύο πλευρών, οι οποίες έχουν διαφορές, οι οποίες έχουν συγκρούσεις και να δημιουργηθεί ένα γενικότερο κλίμα ε, διευθετήσεως. Τι γίνεται όμως με την Ελλάδα. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής, με την Ελλάδα και την Τουρκία μάλλον. Συμβαίνει το εξής. Έχουμε δύο αντικρουόμενες στρατηγικές. Ποιες είναι οι στρατηγικές. Η Ελλάδα είναι μια συντηρητική δύναμη. Δηλαδή μια δύναμη η οποία επιδιώκει τη διατήρηση της, ε, του status quo. Ενώ η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική δύναμη η οποία επιδιώκει να ανατρέψει το status quo. Και δεν απευθύνεται μόνο προς την Ελλάδα, απευθύνεται και προς διάφορες κατευθύνσει. Είδε Συρία, είδε Λιβύη, είδε όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είναι. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων έχουμε δύο συγκρουσιακές στρατηγικές. Επομένω, τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Γιατί είναι δύσκολο να φέρουν αποτέλεσμα, δηλαδή να φέρουν αποτέλεσμα πολιτικό αποτέλεσμα εννοώ. Δεν εννοώ αποτέλεσμα λειτουργικότητα, αν πόσο θα πλησιάσω το αεροσκάφο, αν θα σου στείλω το μήνυμα τη, πότε θα κάνει την, την άσκηση ή οτιδήποτε άλλο ή θα συναντηθώ εγώ με το δικητή, τον αντίστοιχο διοικητή της πρώτης στρατιάς ή τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου ε, και θα έχουμε τις αμοιβές, ε, επαφές μας. Επειδή λοιπόν οι δύο πλευρές, το μείζο πρέμα, πρόβλημα είναι πολιτικό ε, και πρέπει να επιληθεί σε πολιτικό επίπεδο και δεν βρίσκουν σημεία επαφής τι κάνουν στρέφονται προς τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και οι δύο πλευρές. Τα οποία μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σαν αποκλειστικό στόχο είναι να μην οξυνθεί η κατάσταση είτε από τυχαίο γεγονός είτε από οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούν αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης να θεωρήσουμε ότι ε, θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Επιπλέον η Τουρκία κάθε φορά που θέλει να προωθήσει τους στόχους της τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη δεν τα τηρεί και δεν τα εφαρμόζει. Ε, ως εκ τούτου λοιπόν ε, επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση αυτή την εποχή για τα μέτρα τα οποία ε, συζητούνται ε, θα πρέπει να μην, ε, τα, να μην θεωρούμε ε, ότι αυτά θα δώσουν ε, λύση στα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και, και Τουρκίας. Τα προβλήματα Ελλάδας και Τουρκίας είναι πολιτικά και θα αντιμετωπιστούν στο πολιτικό επίπεδο. Μόνο εκεί μπορούν να επιληθούν. Ε, μην πιστεύει κανένας ότι από όλα αυτά ε, θα βρεθεί μια φόρμουλα πάνω στην οποία θα πατήσουν οι δύο χώρες για να λύσουν το πρόβλημα. Βεβαίω, στις διαπραγματεύσεις των μέτρων οικοδομής Εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνης χρειάζονται, με μεγάλη προσοχή, διότι από την Τουρκία τίθενται διάφορα θέματα ε, τα οποία άπτονται της εθνικής κυριαρχίας και άλλων παραγόντων, αλλά αυτά θεωρώ ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες τόσο το Υπουργείο Άμυνα όσο και το Υπουργείο Εξωτερικών τα γνωρίζουν ε, και νομίζω ότι αυτά πρέπει να περιοριστούν ε, στο πεδίο ακριβώς αυτό του ε, της αποφυγής εντάσεως, της αποκλιμακώσεως, ε, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσουν με μέτρο περιορισμού της εθνικής μας κυριαρχίας και των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από τις συνθήκες, από το διεθνές δίκαιο και από το δίκαιο τη θάλασσα. Κύριε Αρχηγέ, επειδή η, Τουρκία το έθετε πάντα αυτό το ζήτημα, αλλά το τελευταίο, του τελευταίου μήνε το θέτει με πάρα πολύ μεγάλη επιμονή και αναφέρομαι στο θέμα τη αποστρατιωτικοποίηση. Ε, πιστεύετε ότι ε, υπάρχει ένα σχέδιο πάνω σε αυτή την, την, την επίμονη έτσι, απέτηση που ακούμε σχεδόν κάθε μέρα από, κάποιου, από κάποιους Τούρκους αξιωματούχους και ειδικά από τον κύριο Ακάρ. Προφανώς υπάρχει σχέδιο. Είναι, είναι σαφέστατο ότι υπάρχει σχέδιο ότι η Τουρκία τι επιδιώκει. Επιδιώκει την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νήσων οι οποίες θα επισημάνω ότι κατά την ερμηνεία της Τουρκίας είναι αποστρατικοποιημένες, δεν είναι αποστρατικοποιημένες ε, αλλά και πέραν αυτών υπάρχει το, ε, το δίκαιο, το, το, υπάρχει ο καταστατικός χάρτης ε, του Οργανισμού Εθνών, ο οποίος μιλάει για το δικαίωμα της ε, αυτοάμυνας, ε, και επιπλέον, τώρα δεν θέλω να πω σε περισσότερε λεπτομέρειε από αυτό, θα σταθώ λίγο στα 12 που εκεί επιμένει ιδιαίτερα. Η Τουρκία δεν είναι μέρο αυτή τη ε, συμφωνία, διότι αν ήταν μέρο αυτή τη συμφωνία, θα μπορούσαμε κι εμεί να είχαμε απαιτήσει να είχε μια αποστατικοποιημένη ζώνη, ξέρω εγώ, 200-300, ξέρω πόσων ε, χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί η Τουρκία να έρχεται ε, να θέτει το θέμα τη. Ε, Αποστρατικοποίηση. Ποιο είναι ο σκοπό που το θέτει η Τουρκία. Η Τουρκία το θέτει όπω ακριβώ έγινε και στην Κύπρο. Πίεσε λοιπόν και αποσύραμε εμεί τι στρατιωτικέ δυνάμει στην για να μπορεί να κάνει ελεύθερα την πολιτική τη και την πίεση τη. Και θα σα πω εγώ ένα πάρα πολύ πρακτικό ζήτημα. Γιατί εδώ πρέπει να μπούμε στην ουσία του, του πράγματο, την οποία πολλέ φορέ δεν την ακούω. Η Ελλάδα και Καρβουνόπουλε είναι ένα μεικτό αρχιπελαγικό κράτος. Δηλαδή έχει χερσαίο χώρο και έχει ένα μεγάλο αρχιπέλαγο στο Αιγαίο με χιλιάδες νησιά. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν δόθηκε αυτό το καθεστώς στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θαλάης παρότι τέθηκε τότε από την ελληνική αντιπροσωπεία με τις δεν υπήρχε η, πώς να το πω, η πρόθεση του διεθνούς παράγοντα να δώσει στην Ελλάδα αυτό το καθεστώ. Όμω, αυτό είναι μια πραγματικότητα που η οποία δεν αμφισβητείται, είναι η γεωγραφία. Πώ να το κάνουμε, λοιπόν, σε αυτή τη γεωγραφία και στα δικαιώματα τα οποία παρέχει ε, το δίκαιο τη θαλάσση, η Τουρκία έρχεται ε, και προβάλλει διάφορε απαιτήσει. Μείωση, μειωμένα χωρικά, ύδατα, συμμετοχή στην ε, ε, αόζηφαλοκρηπίδα και όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά, και έρχομαι στο θέμα τη αποστρατικοποίηση. Δηλαδή φαντάζεστε να αποδεχθεί η Ελλάδα από στρατικοποίηση των νήσων και η Τουρκία να συνεχίσουν τα οπλισμένα αεροσκάφη της να ύπτανται σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων, δεν μπαίνω εγώ τώρα στις λεπτομέρειες ε, των 6-10 και όλα αυτά, των 10 ναυτικών μιλίων, ε, να, υπε, να υπερύπτανται σε απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από τα νησιά μας ε, πλήρω οπλισμένα και ονείοτε όταν θέλουν να πετάνε από πάνω σε οποιοδήποτε Ύψος. Αυτό εσείς πώς θα το χαρακτηρίζετε, θα το χαρακτηρίζετε ως μία ε, ισοβαρή ε, και ισόρροπη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών την είναι αποδεκτό. Εάν φτάσουμε σε κάποιο σημείο να αποδεχθεί η Τουρκία ότι ξέρετε τα νησιά σας είναι αυτά, τα σέβομαι και εγώ εκείνο το οποίο θα κάνω είναι για να μην σας δημιουργώ ούτε φόβου ούτε κινδύνου ασφαλεία, θα εισέρχομαι μόνο κατόπιν προειδοποιήσεω με ασκήσει ή με οτιδήποτε άλλο. Και αυτό έχει αποκτήσει μια μακρά παράδοση χρόνου, τότε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για το επίπεδο ή για οτιδήποτε άλλο. Κατά την μου δεν πρέπει να την κάνουμε, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να βρει κάποιος. Στη σημερινή πραγματικότητα που η Τουρκία κινείται με τα αεροσκάφη της, με τα πλοία της, όταν θα μπορούν τα πλοία της να έρχονται στα έξι ναυτικά μίλια από τα νησιά μα έμβορτα. εμεί θα δεχθούμε τα νησιά μα να είναι αποστρατικοποιημένα, επειδή το λέει ο κύριο Ακάρη, το λέει οποιοδήποτε άλλο. Όταν η Τουρκία έχει κάνει αυτά που έχει κάνει στη Συρία, στη Συρία πιο, που εισέβαλε, ποιο την απείλησε στην Τουρκία. Επιτέθηκε η Συρία στην, σε, στην Τουρκία. Δεν, 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 δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου τέτοιο πράγμα. Ακόμα και αυτό που ισχυρίζονταν ε, κάποιες εντό εισαγωγικών τρομοκρατικές επιθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, αν τα ψάξουμε, πάρα πολύ περιορισμένα ήταν και αν είναι αμφίβολο αν έγιναν από την πλευρά της, ε, της Συρίας. Ως εκ τούτου η Τουρκία δεν είναι μια αξιόπιστη δύναμη η οποία μπορείς να βασιστείς και να προχωρήσεις σε Άρα λοιπόν για να μην μακρηγορούμε πάνω σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι για την ελληνική πλευρά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο αποστρατικοποιήσεως των νήσων υπό τις παρούσες συνθήκες και υπό τους όρους τους οποίους παρουσιάζει η Τουρκία. Ε, ερώτησα αν ε, υπάρχει κάποιο σχέδιο, γιατί κατά καιρού έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει ότι μπορεί κάποια στιγμή η Τουρκία να προτείνει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα αποσύρει τη στρατιά του Αιγαίου και άρα και η Ελλάδα θα πρέπει κάτι να αποσύρει από τα νησιά. Δεν είναι λίγο παγίδα μια τέτοια πρόταση αν τεθεί στο, στο τραπέζι. Προφανώ είναι παγίδα. Προφανώ είναι παγίδα, κύριε Καρδονόπουλε διότι εδώ έχουμε ε, κάτι το οποίο είναι ετεροβαρέ. Ποιο είναι το ετεροβαρέ, Η Τουρκία μπορεί να αποσύρει τι δυνάμει τη, όσα θέλετε, 100 χιλιόμετρα, 200, 300 χιλιόμετρα. Όσα θέλετε μπορεί να τα πάρει. Και μέσα σε ώρε, 300 χιλιόμετρα, σα λέω εγώ ότι σε 5-10 σε ώρες ώρε έχει μεταφέρει όσε δυνάμει θέλει. Εσύ άμα αποσύρεις πόσο, πόσο καιρό θέλει για να μεταφέρεις τη δυνάμη σου να, τον αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν οι συμφωνίες δεν μπορεί να είναι τεροβαρείς. Μπορεί οι Τούρκοι να λένε ό,τι λένε. Ε, μπορεί να βρίσκουν κάποιες, ε, ε, κάποια στοιχεία συμφωνιών ή του, ε, ε, κάποιες ερμηνείες δικές τους του διεθνούς δικαίου τέλος πάντων. Αλλά εδώ πρέπει να συζητάμε επάνω στην πραγματικότητα. Η άποψή μου εμένα είναι ξεκάθαρη. Τα νησιά θα είναι και θα πρέπει να μείνουν, να μείνουν στρατικοποιημένα. Δεν έχουμε επιθετικές δυνάμεις, δεν στρεφόμαστε εναντίον της Τουρκίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ε, αυτούς αυτά τα οποία λέει ε, η Τουρκία για, ε, για μέτρα, για αποσύρσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, αυτά είναι εντερό ετεροβαροί και δεν μπορούν ε, να γίνουν αποδεκτά. Επιπλέον θα έρθω, επειδή θέλετε το θέμα τον, του Αιγαίου, το οποίο είναι όπου όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κρίσιμο, είναι το κέντρο βάρο αυτή τη στιγμή του, του ελληνισμού, θα έρθω και στο δικό μας χώρο και θα πω το εξής. Ε, ακούω διαρκώ από διάφορου και από συναδέλφου μου ότι στο Αιγαίο θα γίνει ένα αεροναυτικό πόλεμο, αεροναυτικέ επιχειρήσει, ε, ειδικό πόλεμο. Ε, φτιάξαμε και διοίκηση ειδικού πολέμου. Εγώ θα πω το εξή. Ο πόλεμο, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι ένας και ενιαίο. Και θα έχει και χερσαίε επιχειρήσεις Θα έχει και ναυτικέ, θα έχει και αεροπορικέ θα έχει και ειδικέ, θα έχει και κυβερνό θα έχει και πληροφοριακέ, θα έχει ό,τι θέλει, θα έχει όλο το φάσμα. Τώρα, το ποσοστό συμμετοχή το οποίο ε, θα υπάρχει των κάθε φύσεως επιχειρήσεων φυσικά εξαρτάται από το περιβάλλον και είναι καταφανές ότι στον χώρο του Αιγαίου οι ναυτικές και οι αεροπορικές επιχειρήσεις θα έχουν έναν κυρίαρχο ρόλο. Όμως για την Ελλάδα το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί πού κύριε Καρουνούπη. Θα κριθεί στο έδαφος, στη διατήρηση των νησιών. Κανένας δεν θυμάται, όλοι ξέρουμε για χιλιάδες πτήσεις, υπερπτήσεις, παραβάσεις, παραβιάσεις όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά όμως έρχονται και παρέρχονται. Τι θυμάται ο Έλληνα ότι οι Τούρκοι πάτησαν στα Ήμια. Το έδαφος είναι αυτό το οποίο θα κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία. Και προσέξτε επάνω σε αυτό. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν το λέω ούτε για να κάνουμε εξοπλισμού του στρατού, δεν μιλάω για τέτοιες, τέτοιες μην, μην βάλετε σε τέτοιες ε, λογικές. Δεν, μην, μην τέτοιες λογικές. Ε, ε, είμαι ξεκάθαρος, τα έχω πει τα θέματα των εξοπλισμών, ότι προτεραιότητα έχει πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό, όλα αυτά τα πράγματα. Ο στρατός αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι στελέχωση ε, ανταλλακτικά, πυρομαχικά ε, και δύο-τρία οπλικά συστήματα τα οποία θα του δώσουν ε, μεγάλη, θα επαυξήσουν τις δυνατότητές του. Άρα λοιπόν αν μιλάμε για εξοπλισμούς, αυτοί πρέπει να εστιαστούν στο πολεμικό ναυτικό κατά προτεραιότητα και στην αεροπορία όπως είναι κάτι. Όμως στρατηγικά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το τελικό αποτέλεσμα θα κρυθεί στο έδαφος και εκεί πρέπει να έχουμε κατά νου και να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας. Και να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Εάν η Τουρκία γίνουν αεροναυτικές επιχειρήσεις ε, και η Τουρκία έστω θεωρητικά λέω σε κάποια περιοχή καταφέρει να επικρατήσει ή να μην να απαγορεύσει τέλος πάντων αν να, να, να μην το πω να επικρατήσει να απαγορεύσει τις δικές μας αεροναυτικές δυνάμεις δεν είναι κοτάκι. εσείς τι πιστεύετε θα μείνει εκεί στη θάλασσα προφανώς θα <σχερή> επιχειρήσει με κάποια τμήματα να καταλάβει κάποιο κομμάτι. Μα αυτό λέγεται βραχονισίδα. Μα λέγεται κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο μεγάλο. Αυτό θα επιχείρησει. Αυτό θα τη δώσει το, το πλεονέκτημα να μπορέσει ε, να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, να διεκδικήσει, να πιέσει, να κάνει οτιδήποτε. Ε, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ε, σε αυτά τα οποία λέμε, γιατί πολλέ φορέ αυτά δημιουργούν μια στρατηγική παγίδα. Άρα λοιπόν. Στο χώρο του Αιγαίου και παντού θα έχουμε όλων των ειδών της επιχειρήσεις. Ο κάθε ένας θα κάνει τις επιχειρήσεις του, κυρίαρχες μπορεί να είναι οι ναυτικές αεροπορικές, όμως το τελικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται Αιγαίο, είτε λέγεται ε, Θράκη, θα κρυθεί στο έδαφος. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα η οποία κάνει στρατηγική υποστηρίξη εθνικών συμφερόντων. Όπω είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπω είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίε φεύγουν και πάνε στην άλλη μέρα, στην άλλη μέρη του Είναι μια χώρα, σε άλλα, άλλα μέρη του κόσμου, για να υποστηρίζουν τα συμφέροντά του. Είναι μια χώρα η οποία κάνει και εφαρμόζει μια στρατηγική εθνική επιβιώσεω και υπάρξεω στο συγκεκριμένο χώρο. Και η στρατηγική αυτή εξαρτάται από την διατήρηση του εδάφου, είτε του Χερσαίου είτε του, των νήσων μα από τους οποίους από, η διατήρηση αυτού του εδάφους είναι αυτή η οποία θα μας εξασφαλίσει και τις περίφημες θαλάσσιες ζώνες για τις οποίες γίνεται όλη η συζήτηση. Αν αυτό το έδαφος ε, απολεστεί, όμως αντιλαμβάνεστε, θα έχουμε τα προβλήματα. Και βλέπετε τι γίνεται στην Κύπρο. Με την κατοχή του 37% του βορείου τμήματος της, ε, της Κύπρου, η Τουρκία με μνημόνια τα οποία υπογραφεί συνεργασία με το ψεύτο ε, τι κάνει, ε, το που ερμηνεύει κατά κρίση, μπα, μπαίνει μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και κάνει όλα αυτά τα οποία κάνει. Άρα λοιπόν, ε, για το χώρο του Αιγαίου και για το χώρο τον ελληνικό, η διατήρηση του εδάφους μας είναι βασικός παράγοντας για την ε, επιβίωση μας, για τη στρατηγική μας αυτονομία και προκειμένου να διατηρήσουμε τη δυνατότητά τη δυνατότητα ελιγμών σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Ε, δεν πρόκειται να σας βάλω σε θέματα εξοπλισμών, απλά θα μιλήσω για τη λογική που έχουμε ζήσει για το πώς γίνονται εξοπλισμοί στην Ελλάδα. Ε, μετά τα ίμια είδαμε ότι έγινε, έγιναν αγορές μαμούθ όπου κυριάρχησε αυτό που λέμε γεωπολιτικό, πολιτικό, διπλωματικό κριτήριο και έμειναν τελευταία τα επιχειρησιακά έτσι, κριτήρια. Επειδή και τώρα γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξουν κάποιοι εξοπλισμοί, από την εμπειρία σας βλέπετε ότι ζούμε το ίδιο έργο, δηλαδή ότι βάζουμε μπροστά το, το να εικονοποιήσουμε τους κάποιους συμμάχους, κάποιες μεγάλες χώρες και, και έποτε τα επιχειρησιακά, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Κύριε Καρβουνόπουλε, θέτεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να απασχολήσει το δημόσιο διάλογο, ε, τι ε, πολιτικέ, στρατιωτικέ ηγεσίε και τον ακαδημαϊκό χώρο, για να δούμε το θέμα των εξοπλισμών. Ε, ε, εγώ θα, θα έρθω στο εξής και για τι. Ε, στους εξοπλισμούς της περίοδου 96-2005 αλλά και σήμερα όπως διαμορφώνει την κατάσταση. Πρώτα πρώτα θα πω το εξή ότι οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουν μία συνέχεια, ένα σχεδιασμό και μία στρατηγική. Αλλά τι γίνονται κάθε φορά που υπάρχει μία κρίση ε, ξεκινάμε να κάνουμε προμήθειες. Αρχές της δεκαετίας του 90 μετά το 87 τα θυμόσαστε. Ε, πήγαμε στη συνέχεια μετά τα Ήμια και τώρα μετά την καινούργια κρίση, ερχόμαστε να κάνουμε. Δυστυχώ, αυτή η τακτική ε, δεν αποδίδει και πρέπει αυτό να το συνειδητοποιήσουμε και οι στρατιωτικοί και οι πολιτικές ηγεσίε. Και πρέπει να μπει ένα πρόγραμμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Ερχόμαστε τώρα στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά σε ό,τι αφορά του εξοπλισμού. Εγώ θα σα μεταφέρω την εμπειρία μου και από την, τους προηγούμενους εξοπλισμούς αλλά και από αυτά τα οποία βλέπω τώρα. Οι στρατιωτικές ηγεσίε και γενικώ τα γενικά επιτελεία ένοπλες δυνάμεις πρέπει να παρέχουν στην πολιτική ηγεσία επιλογές. Τι εννοώ επιλογές. Ότι εγώ για να καλύψω τις επιχειρησιακές μου ανάγκες χρειάζομαι παράδειγμα το χειοπλικό σύστημα. Χρειάζομαι αεροσκάφη. Άντως το κάνουμε πιο πρακτικό για να μην Χρειάζομαι αεροσκάφη. Από εκεί και πέρα αεροσκάφη υπάρχουν 3, 4, 5, 10. Εγώ έχω καθορίσει σαν ε, ένοπλες δυνάμεις, σαν πολεμική αεροπορία ποιε είναι οι, τα τεχνικο-επιχειρησιακά μου χαρακτηριστικά και από εκεί και πέρα πρέπει να προκύψουν 2, 3, 4, 5 αεροσκάφη όσα αυτά τα καλύπτουν, όσα καλύπτουν σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι φωτογραφικά και να καλύπτουν ένα, προφανώς αυτό είναι κάτι το προφανές ε, και από εκεί και πέρα όταν η στρατιωτική ηγεσία αξιολογήσει και βρει τρία-τέσσερα αεροσκάφη τα οποία κάνουν, από εκεί και πέρα μπαίνει το επόμενο επίπεδο το οποίο είναι ο γεωπολιτικός και ο γεωστρατηγικός παράγοντας. Εγώ νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Για να λειτουργήσει όμως έτσι το σύστημα χρειάζεται μια μακροχρόνια προπαρασκευή και μέθοδο. Όταν πηγαίνουμε τρέχοντας και κάτω από την πίεση όπως αντιλαμβάνεστε αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να συζητηθούν και εκ των πραγμάτων θα ε, θα, ε, θα πληρώσεις περισσότερα χρήματα και ενδεχομένως δεν θα καλύψεις ούτε τις επιχειρησιακές σου απαιτήσει ακριβώς όπως θα ήθελες ούτε και θα πετύχεις ενδεχομένως και τους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς στόχου, δεν θα έχει την υποστήριξη εκείνη που θα ήθελε για του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού στόχου. Α δώσω ένα απλό παράδειγμα για να, για να, καταλάβουμε γιατί χρειάζεται αυτή η συζήτηση. Γιατί χρειάζεται αυτή η συζήτηση και αυτό ο προγραμματισμό. Το 2005, αν θυμάστε, είχε επιλεγεί, αν δεν κάνω λάθο, να αγοράσουμε Eurofighter. Έτσι δεν είναι. και, και, και νωρίτερα υπήρχε μια απόφαση, ναι, ναι, νωρίτερα. Μια απόφαση, ναι, ναι. τέλο πάντων ένα προσανατολισμό, α το ναι. πούμε έτσι, για να μην μπούμε. Είχε απόφαση, α το πούμε ένα προσανατολισμό. Ναι. Εγώ δεν στέκομαι στο όνομα Eurofighter. Στέκομαι ότι ήταν ένα αεροσκάφο τέταρτη γενιά. Ξεχάστε το όνομα, μπορεί να ήταν και Rafale, γιατί ήταν και τα Rafale τα οποία είχαν παίξει και τότε. Όχι, όχι το Eurofighter, υπήρχε απόφαση για το Eurofighter. Έχετε δίκιο. Ναι. Α, για το Eurofighter είχαν παίξει όμω και τα Rafale, είχαν έρθει και τα ναι, Rafale ναι, ναι, ναι. τότε τέλο πάντων μέσα στην όλη αυτή διαδικασία. Αλλά δεν στέκομαι ούτε σε αποφάσει. Άρα λοιπόν ήταν να πάμε και κάποια κομμάτια τέταρτη γενιά. Για κάποιου λόγου δεν πήγαμε σε αυτά. Πήγαμε στα, στα, στα F16 Block 52 Plus. Δηλαδή παραμείναμε στην τρίτη γενιά. Και τι γίνεται. Ερχόμαστε τώρα 15 χρόνια μετά να πάρουμε το αεροσκάφος τέταρτης γενιάς. Σε καμία περίπτωση yeah. δεν υποτιμώ ούτε τι δυνατότητε του Ραφάλ, ούτε είναι ένα εξαιρετικό αεροσκάφο, ότι είναι ότι. Είναι. Όμω, ποιο είναι ο προγραμματισμό σου. Ποιο είναι ο προγραμματισμό σου. Και προσέξτε, δεν απευθύνομαι, δεν μιλάω τώρα σε όρου, ε, ξέρετε ποιο φταίει, να βρούμε τα πρόσωπα και γιατί και πώ. Αλλά βλέπω το, το σύστημα λήψεω αποφάσεω σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο για του εξοπλισμού. Αυτό πρέπει να δούμε. Μην πάει το μυαλό σα τώρα να κουνήσουμε το δάκτυλο στον Α ή στον Β. Άρα λοιπόν οι ανάγκε μα φέρανε 15 χρόνια μετά να έρθουμε στο αεροσκάφο τέταρτη γενιά. Τι είχε προηγηθεί, Δύο χρόνια πριν είχαμε υπογράψει σύμβαση 1,5 δι, η οποία ενδεχομένω ήταν, ήταν να αναβαθμίσουμε 123 αεροσκάφη και πέσαμε στα 84, δώσαμε 1,5, τώρα κάτι ακούγεται θα πάμε και για αυτά, σε ένα βάθος δεκαετίας. Τι μας δείχνει όλο αυτό. Ότι πριν από 15 χρόνια απορρίψαμε τα τετάρτη γενιά αεροσκάφη. Ξεχάστε την ονοματολογία. Ήρθαμε πριν από δύο χρόνια, ενώ υπήρχε μια πίεση και προσανατολιστήκαμε προς έναν εξυγχρονισμό, ο οποίος θα κρατήσει μια δεκαετία και δύο χρόνια μετά αγοράζουμε αεροσκάφη Τέταρτη γενιά. Εγώ δεν βλέπω. Βλέπω ότι έχουμε κάνει άλματα σε όλα αυτά. Κύριε Αρχηγέ, το περιγράψατε με τον καλύτερο τρόπο το τι συμβαίνει στου ελληνικού εξοπλισμού. Όχι, ναι, προσέξτε, δεν όχι. κάνω όχι. κριτική σε κανέναν. Είχε, εγώ το όχι, όχι, Βλέπω το όχι, σύστημα. Όχι, δεν ε, θέλω ε, να μιλήσω ε, με κανέναν. Αλλά εδώ θέλω να πω ότι πρέπει δηλαδή να, δηλαδή να δηλαδή μπουν δηλαδή, αυτά σε μια ορθολογιστική βάση. Δηλαδή, όταν το 28 θα τελειώσουν τα αεροσκάφη και αν πάμε και στα 123 το 30 δεν ξέρω πότε θα τελειώσουν, τι θα κάνουμε τότε. Ε, θα συνεχίσουμε με αυτό το αεροσκάφος, θα, πάρουμε, θα, πάμε στο αεροσκάφος 5ης γενιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν προγράμματα για αεροσκάφη 6ης γενιάς. Ακριβώς. Και στην Ευρώπη. Και... Εμείς πού είμαστε, εμείς υποτίθεται θα πάρουμε αεροσκάφη, είμαστε μέσα. Γιατί δεν συμμετέχουμε, δεν είμαστε μια χώρα η οποία θα πάρει 10-15 αεροσκάφη. Εμάς διαφαίνεται ότι το πρόβλημα θα υπάρχει. Άρα λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Και έρχομαι να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα, το οποίο και αυτό δείχνει ε, την, τις δυσχέρειες και την αδυναμία του συστήματος λήψεως ε, αποφάσεων σχετικά με τους εξοπλισμούς. Το τελευταίο η τελευταία οργάνωση που έγινε το 2013, όχι αυτή που έγινε τώρα, το 2013, ε, δεν ε, ε, απέτυχε. Απέτυχε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο όταν ο Πρωθυπουργό πέρσι στην έκθεση τη Θεσσαλονίκη ανακοίνιζε ότι δεν χρειαζόμαστε τούτο, χρειαζόμαστε εκείνο, όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε. Που σημαίνει ότι δεν απέδωσε τα δέοντα. Ο βασικό λόγο που λέγεται είναι η υπο, υποχρηματοδότηση, η οποία υπήρχε την περίοδο αυτή. Και είναι γεγονό, αυτή δεν, δεν είναι κάτι ψεύδο. Κι όμω, κάποια χρήματα που δόθηκαν, δόθηκαν με τη σωστή προτεραιότητα. Παράδειγμα, διατέθηκαν από το πολεμικό ναυτικό. 500 εκατομμύρια για τα ΠΑΠΑ 3 και άλλα 300 εκατομμύρια, αν δεν κάνω 350, αν θυμάμαι καλά, για αεροσκάφη, ε, για ελικόπτερα ανθιποβρυχιακού πολέμου. Εάν τα δει ατομικά αυτά τα δύο προγράμματα, βεβαίω είναι χρήσιμα. Δεν μπορεί όμω να λε μετά, όταν προκύπτει η κρίση του 20, Εγώ δεν έχω φρεγάτε τώρα και πρέπει να ανακαινίζω, να, να εξυγχρονίσω τι φρεγάτε των ΜΕΚΟ. Τις της ΜΕΚΟ. Τι φρεγάτε τη ΜΕΚΟ. Δηλαδή εδώ τίθενται θέματα. Ε, αν εξετάσει το κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα μόνο του. Προφανώς δεν, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Αυτά όμως πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με ποιο. Με τις διαθέσιμες πιστώσεις και με τους κινδύνους του οποίους εκτιμάς ότι θα αντιμετωπίσεις. Αυτά τα δύο παραδείγματα τα οποία έφερα δείχνουν ότι έχουμε κενό σε αυτό και πρέπει αυτό να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλιώς τι θα κάνουμε θα βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση και θα τρέχουμε την τελευταία ώρα να βρούμε τώρα ενδιάμεσες λύσεις, να βρούμε φρεγάτες και πάει λέγοντα. Και ρωτάω εγώ, είναι η απορία μου. Κατά καιρού έχει ακουστεί να φτιάξουμε το εθνικό πλοίο κτλ. Να το φτιάξουμε. Δεν ξέραμε ότι θα πάρουμε φρεγάτε κάποια στιγμή. Το ότι, φρε, ότι χρειαζόμαστε φρεγάτε είναι γνωστό εδώ και 15 χρόνια, για να μην πω περισσότερα. Γιατί δεν προσανατολιστήκαμε είτε προ ένα πρόγραμμα, π.χ. τη ΦΡΕΜ, δεν θέλω να πω ούτε γιατί η ΦΡΕΜ, ξέρετε, βγάλει σε διάφορα. Και σε ισπανικό μοντέλο, το λένε, και σε ιταλικό, α μην πάμε στο όνομα προ κάποια κατεύθυνση. Γιατί δεν σχεδιάσαμε, τέλο πάντων, όλα αυτά τα χρόνια προσανατολιστήκαμε σε αυτό που θέλουμε να πούμε εθνικό πλοίο, και από εκεί και πέρα να βάλουμε. Τι θέλω να πω λοιπόν για να μην μακρηγορήσω, επειδή θέσατε το θέμα των εξοπλισμών. Το θέμα των εξοπλισμών είναι τεράστιο θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία. Πρέπει να έχουμε μία συνέχεια και το κυριότερο πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα οπλικά συστήματα δεν είναι κάτι το οποίο το παίρνεις από το ράφι του σούπερ μάρκετ ε, και έρχεται σε μια ώρα και θα το χρησιμοποιήσεις. Ε, είδατε για τα ραφάλ τι έγινε, ε, τα πήραμε από γαλλικές μοίρες για να μπορέσουν να έρθουν, τώρα θα έρθουν από του χρόνου, τέλος πάντων για να έρθουν αυτά τα αεροσκάφη τα 18, τα επόμενα 3-4 χρόνια πότε θα έρθουν και τα πρώτα να φτάνουν τον επόμενο χρόνο, που ήταν μια παραχώρηση τη Γαλλία, που άλλη χώρα μπορούσε να μην το κάνει γιατί είχε και αυτή του κινδύνου και τι απειλέ τη ή οτιδήποτε άλλο. Ε, Επομένω, χρειαζόμαστε προγραμματισμό. Ε, με εντό εισαγωγικών γιουρούσια μετά από κάθε, μετά από κάθε κρίση ε, για εξοπλισμούς δεν θα φέρουμε αποτέλεσμα, θα ξοδεύουμε οικονομικούς πόρους και το αποτέλεσμα το οποίο θα επιτυγχάνουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο θα είναι μικρότερο από αυτό το οποίο θα μπορούσαμε μέσα στο πλαίσιο ενός συντονισμένου και συγχρονισμένου προγράμματος να επιτύχουμε. Κύριε για μια τελευταία ερώτηση. Ε, η, η αύξηση της ζητίας που ανακοινώθηκε σας ικανοποιεί, πιστεύετε ότι θα αποδώσει με τον τρόπο που θα γίνει. Κύριε ένα άλλο, ερω... ένα άλλο μεγάλο ζήτημα και πάτε σε μία επιμέρους πλευρά του ζητήματος που είναι η στρατιωτική θητεία. Το μεγάλο ερώτημα είναι η στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι σε κάθε αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων η οποία γίνεται, η πολιτική ηγεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να θέσει κάποιε παραμέτρου στη στρατιωτική ηγεσία προκειμένου να προετοιμάσει την αναδιοργάνωση. Ποιε είναι αυτέ οι παράμετροι, Πρώτον, το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα τι διαθέσει, είτε επαγγελματικό είτε από την στράτευση, του οικονομικού πόρους τους οποίου θα διαθέσει και τρίτον, ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους θέλει να επιτύχει. Με αυτέ τι τρει παραμέτρου, του τρει αυτού παράγοντε, θα μπορέσει η στρατιωτική ηγεσία να σχεδιάσει τι ένοπλε δυνάμει και την προσεχή πενταετία, δεκαετία, το βάθο χρόνου που απαιτείται, ανάλογα που θα σου διαθέσουν τα μέσα. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ. Α πάμε στην προηγούμενη αναδιοργάνωση. Στην προηγούμενη αναδιοργάνωση φτιάχτηκε μια αναδιοργάνωση με, συγκεκριμένες, ε, με συγκεκριμένο, πώς να το πω, ε, ανθρώπινο δυναμικό και με συγκεκριμένε πιστώσει. Δεν διατέθηκε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Άρα λοιπόν τι έγινε, εκ των πραγμάτων όταν οι, κατα... οι βασικέ σου προποθέσει δεν τηρούνται, καταραίει και η αναδιοργάνωση. Έρχομαι λοιπόν τώρα στο ερώτημα που θέσατε, στην αύξηση της θητείας. Η θητεία είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι βοηθάνε την στελέχωση. Το ξέρετε ότι είχαμε πει κατά καιρού για την αύξηση τη θητεία και το είχαμε πει όχι γιατί είχαμε κάποιο λόγο ότι θέλαμε Θα μπορούσε το κράτο να προσλάβει επαγγελματίε. Έτσι δεν είναι. Και να μην έχει. Όμω η οικονομική πόρη ξέρουμε ότι είναι περιορισμένη και είναι πολύ δύσκολο να προσλάβει επαγγελματίε. Άρα λοιπόν η μόνη διαφυγή για την επίλυση του προβλήματο διαφαινόταν αυτή η αύξηση τη θητείας. Τι γίνεται λοιπόν με την αύξηση τη διάρκεια. Την αύξηση αυτή τη τη εγώ τη βλέπω κάτω από δύο οπτικέ γωνίες. Η πρώτη οπτική γωνία είναι η ποιοτική. Δηλαδή, οι εννιά μήνε είναι επαρκή προκειμένου να έχει έναν εκπαιδευμένο ε, στρατιώτη να βγάλει έναν εκπαιδευμένο μαχητή. Η άποψή μου είναι όχι. Και μιλάω ειδικά για το στρατό, γιατί εκεί όπω καταλαμβάνεστε. Ε, κατευθύνονται οι στρατεύσιμοι τη θητεία. Στον πολεμικό ναυτικό και η πολεμική αεροπορία κατά βάση έχουν επαγγελματικό προσωπικό και πολύ λίγο προσωπικό ε, ε κληρωτών οι οποίοι έρχονται και στη, στην, στην σε επόμενη φάση στην εφεδρεία έρχονται και αυτοί στον ε, στρατό. Για μένα η ελάχιστη, το ποιοτικά να το δούμε, ο ελάχ, η ελάχιστη θητεία πρέπει να είναι 14 μήνες. Δύο μήνες βασική εκπαίδευση και δύο εξαμηνιαίους κύκλους που μπορεί ο άλλος να εκπαιδευτεί πλήρως και να πει ότι έχω έναν αξιόπιστο μαχητή. Αυτά είναι αποδεδειγμένα από την εμπειρία, από ό,τι από θέλετε. Όλα τα άλλα τα οποία λέγονται περί εξάμεινς και όλα τα υπόλοιπα, ότι ο Έλληνας είναι πιο έξυπνος, βεβαίως είναι έξυπνος, βεβαίως είναι ικανός ο νεότερο, οι νεότεροι Έλληνες, Όμω η εμπειρία για να λειτουργήσει σαν ομάδα, για να λειτουργήσει σαν σύνολο, θέλει χρόνο και τριβή για να μπορέσει ε, να λειτουργήσει μέσα στι μονάδες και να πετύχει ε, του στόχου ε, αυτούς του ε, οποίου επιβάλλεται: του ε, εκπαιδευτικού στόχου, οι οποίοι θα μετατραπούν σε επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν από πλευρά ε, ποιοτική είμαστε κάτω. Από πλευρά τώρα. Από πλευρά προσωπική πάλι και όπω έγινε, νομίζω ότι δεν καλύπτει. Γιατί ενώ ανακοινώθηκαν θα γίνουν και κάποιε προσλήψει, νομίζω 15.000 επαγγελματιών οπλιτών αυτέ μπαίνουν σε ένα βάθο πενταετία, έχουν ξεκινήσει κάποιε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό πάλι στην στελέχωση. Και εδώ γεννιέται το θέμα το επιχειρησιακό. Γιατί η κρίση του περασμένου Φεβρουαρίου, Μαρτίου στην, στον Ευρώ, τι ανέδειξε ανέδειξε την ανάγκη ανθρώπινου δυναμικού. Δεν χρειαζόμασταν ούτε πυροβόλα, ούτε άρματα, ούτε ερπιστριοφόρα. Χρειαζόμασταν ομάδες τυφεκιοφόρων. Χρειαζόμασταν κοιτές στο πεδίο. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε. Δεν έχω εικόνα τώρα αυτό ποια είναι τα ποσοστά και με τις προσλήψεις αυτό. Αλλά θεωρώ, εικάζω, ότι δεν καλύπτει ούτε και αυτό. Εδώ όμως θα έρθω και θα πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε. Ε, επειδή η, η στρατιωτική θητεία επηρεάζει την κοινωνία κ. Και Δεν μπορεί να είμαστε έρημοι της κοινωνίας, η οποία ζει κάτω από την έζησε μια δεκαετία, κάτω από την οικονομική κρίση, κάτω από την πανδημία και όλα ε, αυτά τα, τα ζητήματα. Πρέπει ε, και η κοινωνία αυτή να γίνει ε, μέτοχος των κινδύνων εθνικής ασφαλείας. Ε, πρέπει και η νεολαία να πιστεί ότι η ασφάλεια της χώρας εξαρτάται και από αυτούς γιατί άκουσα και κάποιους πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν κάποιες προβλέψεις οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Κάτι να λένε λέει κάτι θα συγκρουστούν υποβρύχια και κάτι δικές δυνάμεις και θα τελειώσει σε μια-δυο μέρες και κάποια, κάποια πράγματα τα οποία... Νομίζω καλό είναι κάποιο αν δεν έχει εικόνα να μην λέει τέτοια πράγματα γιατί στοιχειοδός υποβιβάζει τη σοβαρότητά του και δείχνει ότι δεν έχει κατανοήσει ποιο είναι το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας επάνω στο θέμα της θηλίας, νομίζω ότι με την παρούσα αύξηση η οποία... Ε, δεν νομίζω ότι η παρούσα αύξηση με τον τρόπο που έγινε θα δώσει ούτε ποιοτικό ούτε ποσοτικό ε, ούτε ποιοτική ούτε ποσοτική λύση ε, νομίζω όμως ότι θα πρέπει να συστρατευτούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να γίνει μια εκστρατεία προς την κοινωνία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα γιατί όπως είδατε και οι υπόλοιπε πολιτικές δυνάμεις δεν ήταν και πολύ θερμές προς την έστω και αυτή η περιορισμένη Αύξηση της ε, αυτός τη θητεία. Αυτό ό,τι αφορά την αύξηση τη θητεία που έχει σχέση με την ε, στελέχωση και πρέπει να είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Τουρκία μα έδειξε πέρσι τον Μάρτιο, έσπασε κάποια άλλα ταμπού. Γιατί πάντοτε λέγαμε ότι ο κίνδυνο είναι στο Αιγαίο. Είδαμε λοιπόν ότι η Τουρκία μετέφερε το κέντρο βάρου και στην Θράκη. Άρα λοιπόν κανένα σημείο του ελληνικού χώρου δεν πρέπει να είναι στο απειρόβλητο όπως επίσης κάποια άλλα στερεότυπα τα οποία λένε το χειμώνα δεν γίνονται επιχειρήσεις χειμώνα έγινε αυτή η επιχειρήση άλλα στερεότυπα που λένε ότι το καλοκαίρι επειδή είναι ο τουρισμός δεν, γίνεται, δεν γίνονται επιχειρήσεις πέρσι το, το καλοκαίρι έγιναν όλα τα γεγονότα τον Ιούλιο αποβιβάστηκαν οι τουρκικές δυνάμεις και κατέλαβαν το 37% της Κύπρου. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα στερεότυπα τα οποία ακούγονται όπως επίσης και επειδή βρίσκομαι και στην κοινωνία κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι όλα είναι κανονισμένα από, τους, από τον Α, τον Β και κάποιου άλλους παράγοντες και όταν τους ρωτάς από πού το ξέρεις εσύ απλώς από, επειδή μου ήρθε στο μυαλό αυτά είναι πολύ μακράν της πραγματικότητας. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα τηρήσει την εθνική της κυριαρχία, θα πετύχει τους εθνικούς της στόχους. Εάν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα σε βοηθήσουν, είναι αυτοί οι οποίοι θα προστρέξουν όταν εσύ βγεις μπροστά. Μην περιμένουμε ότι θα έρθουν άλλοι να βγουν μπροστά και εμείς θα είμαστε παρατηρητές. Όταν εμείς αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όταν εμείς κινηθούμε να υποστηρίξουμε την ακεραιότητά μας τα συμφέροντά μας, την κυριαρχία μας τότε και αυτοί θα έρθουν από πίσω να μας στηρίξουν. Και εκεί βρίσκεται και νομίζω το μεγάλο μήνυμα ε, των δηλώσεων του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Δένδια στην Τουρκία πριν από μερικές μέρες. Το μήνυμα αυτό απευθύνθηκε και προς φίλους μας και προς ουδέτερους αλλά και προς το εσωτερικό μας. Οι φίλοι μας διαπίστωσαν ότι παραμένουμε σταθεροί στις θέσεις μας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και αυτών των παραγόντων του οποίου επικαλούμαστε και πάνω στην οποία στηρίζουμε την εθνική μας στρατηγική. Διότι εάν είχαμε μια άλλη συμπεριφορά, άλλη συμπεριφορά θα ήταν και αυτόν. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι άλλο, ναι. σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κουλτούρα, γιατί αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, το παράδειγμα τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θα μπω στην λογική τη αντιπαράθεση των κομμάτων, το Α ή το Β ή οτιδήποτε άλλο. Θα το πω με δύο λόγια. Ξεκινήσαμε το 1992 χωρί. Ε, με την απόφαση να μην υπάρχει το όνομα Μακεδονία καθόλου. Αυτή δεν ήταν η απόφαση των πολιτικών ναι, αρχηγών. Ναι. Τροποποιήθηκε, ξανασυνήλθαν οι πολιτικοί αρχοί, κάποια στιγμή να το τροποποιήσουν. Ουδέποτε. Πού καταλήξαμε, Καταλήξαμε σε μία συμφωνία, η οποία είχε και το όνομα Μακεδονία και μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό έθνο, μακεδονική τυποποίηση, τα brand names κτλ. Άρα λοιπόν το μήνυμα το οποίο αν την εξετάσουμε αυτή στρατηγικά αφήστε τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις των κομμάτων τι έλεγε ο ένας το α το β αν την εξετάσουμε αυτή στρατηγικά τι σημαίνει μια αποτυχία της στρατηγικής μας και αυτή η αποτυχία έγινε από τι από μια χώρα η οποία δεν είχε στρατιωτική ισχύ από τι? από soft power από ήπια ισχύ η αποδοχή αυτής της συμφωνίας εξέπεμψε λάθο μήνυμα. Με αυτή τη συμφωνία εκπέμψαμε λάθο μήνυμα και προ φίλου και προ ουδετέρους και προ την Τουρκία, αν θέλετε. Γιατί, Γιατί μα είδαν ότι είμαστε έτοιμοι να υποχωρήσουμε ακόμα και σε περιορισμένε πιέσει. Και ακόμα και αν αυτό λέγεται ότι μα πίεσαν οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί, οι άλλοι, γιατί δεν του είπαμε, Ωραία, θέλετε να υπογράψουμε αυτή, τέλο πάντων, ή κάτι άλλο. Να τα κάνουμε πακέτο με το Αιγαίο, με την Κύπρο ή με, οτι, με οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, για να κλείσω, δείχνει μια στρατηγική κουλτούρα ε, υποχωρητικότητα. Ορισμένα πράγματα δείχνουν στρατηγική κουλτούρα υποχωρητικότητα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας και πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Η σταθερότητα απέναντι στους στόχους μας, η σταθερότητα σε αρχές και κανόνες πάνω στους οποίους παντάμε είναι θεμελιώδη για την εξωτερική μας πολιτική, για τις συμμαχίες μας και ε, γενικότερα για την εξασφάλιση του μέλλοντος και των συμφερόντων του ελληνισμού. Κύριε yeah, Αρχηγέ, yeah, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά ελπίζω να καταφέρουμε να τα πούμε από κοντά στο στούντιο για να μην έχουμε το άγχος της τεχνολογίας με το Skype. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ να ευχηθούμε να ξεφύγουμε από την πανδημία και να μπορέσουμε να έχουμε ε, συνάντηση εκ του σύνεγγες και να ευχηθούμε και στους ε, τηλεθεατές μας ε, ε, να υπάρχει να έχουμε καλή ανάσταση και να να τα καλύτερα για την πατρίδα μας. ευχαριστώ πολύ να είστε καλά